Σε ανοιχτή σύσκεψη καλούν φορείς και πολίτες Δυτικής Μακεδονίας οι παρατάξεις αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου για το θέμα αποτροπή τη βία απολιγνητοποίηση και συντονισμό επόμενων ενεργειών. Οι παρατάξει που διοργανώνουν τη σύσκεψη είναι αυτέ των Καρυπίδη, Εμπιλιάδου και Πράσου. Υπενθυμίζεται πω οι παρατάξει αυτέ έχουν αντιδράσει έντονα στην απόφαση τη Περιφερειακή Αρχή να ορίσει μετά από δικό του αίτημα την συνεδρίαση την απολιγνητοποίηση την Κυριακή τη Μικρή Αποκριά. Wow. Περιφερειάρχη, αν ήθελε όντω να συζητείτε το θέμα, θα συζητιόταν και όταν το βάλαμε στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα συζητιόταν και σε μία μέρα που θα μπορούσα, μπορούσαμε να παρακολουθεί ο κόσμο, να είναι οι φορεί. Φαίνεται ότι προσπαθεί να υποβαθμίσει το ζήτημα, το περνάει στα μαλακά, δεν θέλει, δηλαδή, όχι μόνο να περάσει αυτή η απολυνητοποίηση λεγόμενη, αλλά και να περάσει χω, χωρί πολιτικό κόστο, ούτε για τον ίδιο, ούτε για την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία. Εμεί δεν πρέπει να τα αφήσουμε. Και όταν λέω εμεί, εννοώ η κοινωνία, οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό και εμεί παλεύουμε από όλες τις πλευρές. Έχουμε κάνει μια επιτροπή αγώνα. Την ονομάσαμε Ενέργεια GR. Έχει βγάλει ένα συντονιστικό. Από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί και στι άλλε συζητήσει. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και την Τρίτη. Να συζητήσουμε. Δεν θέλουμε να κρύψουμε τι ευθύνε και των κομμάτων Πασόκ, ναι, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι έχουν τεράστιες ευθύνες για το τι έγινε το προηγούμενο διάστημα, αλλά ούτε και των παρατάξεων με, τον οποίο θα, με τις οποίες θα κάνουν τη συζήτηση. Αν βρεθούν κοινέ λύσεις, διότι ας πούμε, εμείς δεν λέμε ναι στην ήπια απολιγνητοποίηση, όχι στη βία ναι στην ήπια, διότι θεωρούμε ότι ο λιγνίτης είναι εθνικό καύσιμο, χρειάζεται, άρα πρέπει να μειωθεί με βάση βέβαια και τα αποθέματα που υπάρχουν Αλλά όχι με ένα σχέδιο άλλο που είναι σχέδιο ΣΥΡΙΖΑ Ο προηγούμενος ε, ΕΣΕΚ και τα λοιπά. Αυτά θα τα πούμε όλα εκεί πέρα Και θα δώσουμε τη μάχη κυρίω με τους εργαζόμενους Και την κοινωνία Διότι ε, από ό,τι δείχνουν είναι πολλοί στην περιοχή μας αυτοί Που ετοιμάζονται να, γίνονται, να γίνουν δοσύλλογοι ή ε, μαυραγορείτες εξαργυρώνοντας, την καταστροφή της περιοχής με κάποια ψίχουλα.